Είσαι έτοιμος για την Κυριακή? Για θύμισέ μου γιατί κόλλησα το. Για ποιο? Α, γιατί σε έδωσα και κόλλα βάτζο, ναι. Σε έδωσα και κόλλα βάτζο. Σαν το μαλάτο κι εσύ, ο μαλάτος. Όχι, μην το ξεχνάσω τώρα. Σε έδωσα και εγώ, έχεις δίκιο, σε έδωσα και κόλλα βάτζο. Καλό να πάθω. Από τώρα η μέρα πλησιάζει, μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα, μιλάμε ότι... Ποια μέρα? Δεν ξέρω κι εγώ τώρα, ή θα σας κάνει ρεζίλη κυριολεκτικά, ή θα πάθει τίποτα αυτό που έπαθε όπως έγινε. Ο Τούτορ πώς θα με κάνει ρεζίλη, μπορεί να μου το πει. Φίλε, Ηρακλή, Παοξή, με 50-50 διαιτησία τον παίρνεις εύκολα τον Ηρακλή στην Τούμπα? Άνετα. Άνετα. Δηλαδή, άμα έχεις 5 σφυρίγματα υπέρ, θα βγεις και θα πεις είμαι ρόμπα. 100%. 100%. Εγώ το ξέρεις, θα βγω. Εσύ όμως, διαφορετικέ φύλαθε της Θεσσαλονίκης, θα βγεις ότι και θα πεις ότι ξέρεις κάτι, όχι ρόμπα, σαγγενάρες θα φορέσω στο λευκό πύργο. Σαγγενάρες, σαγγενάρο είναι εύκολο ρε. Εύκολο είναι. Γοβάκι είναι το δύσκολο. Αγοβάκι είναι, έτσι. Ναι. Ας περάσουμε λιγάκι λίγο τον Παλιόλιο, γιατί τον Παλιόλιο κόβω δύσκολο παιχνίδι εγώ. Ότι είναι δύσκολο είναι. Περασμένος είσαι ρε φίλε, ούτε να το δεις το μάτς. Ναι. Όχι, όταν ακούς τον Φαλακρό να βγάζει τέτοια αισιοδοξία, να ανησυχείς. Φίλε, ακούω. Άκουμε εμένα που σου λέω, ούτε να το δεις το μάτς. Με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο, ναι. Με τον Πανιόνιο θα είμαι στο γήπεδο. Κακός τζάμπα εισιτήριο. Το έργο είναι εύκολο. Έχεις τζάμπα εισιτήριο να με δώσεις? Τζάμπα εισιτήριο εγώ δεν παίρνω για μένα. Σε ένα θα δώσω. Πού να σε δώσω ρε Μάρκο. Μόλι πονηρέ Κοζανή. Θέλεις? Ναι. Θέλεις? Ναι. Σε βολέψω. Το καρνίζει ο κόκκινος. Εγώ μέσα φιλαράκι μου θέλω να γίνει ένα καλό ποδόσφαιρο με τον Ηρακλή. Να πάρεις 80-20 διαιτησία, το σφάξεις, να το βάλεις 3-0. Ναι. Και θέλω τουλάχιστον αυτό το πράγμα που έγινε κάτω με τον Ατρό, με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Δεν θέλω να γίνεται μέσα στη Θεσσαλονίκη. Αυτά τα σχεμαρά πράγματα δεν μ' αρέσουν εμένα. Τώρα, αφού τιμωρήθηκε ο Παναθηναϊκός, έτσι, η ΑΕΚ και ο Ατρόμητος θα τιμωρηθεί. Βέβαια. Θα το δούμε. Εδώ θα δούμε τι θα γίνει. Γιατί... Δεν ξέρω που γίνανε, δεν ξέρω που γίνανε. Δεν ξέρω που γίνανε τα επεισόδια, αν γίνανε μέσα ή έξω. Όχι, μέσα γήπεδο. Μέσα γήπεδο, τι έξω. Μάστε. Μέσα γήπεδο γίνανε, τα είδαμε τώρα τι έγινε. Ναι, αλλά δεν... ο Αλαφούζος τώρα αυτό που βγαίνει και κάνει κεράνι και δεν μπορεί ούτε ο Αλαφούζος παρά με τυχαίος Αλαφούζος, οποιοδήποτε Παναθηναϊκός και ΑΕΚτζής να βγαίνει αυτή τη στιγμή και να διαμαρτύρεται οι διατησίες και σούπα μου πες. Μια ζωή το ίδιο βιολάκι, Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί και ΑΕΚτζήδες είχαν αυτό το... Κοίτα τώρα, εσένα η αποβολή... Γεια σου Μάρκο. Μάρκο. Εσένα σαν ΠΑΟΚ η αποβολή του έκασε βόλεψε. Δεν είναι. Γιατί με βόλεψε? Εσέ βόλεψε, τι δεν σε βόλεψε, πώς δεν σε βόλεψε? Γιατί ο Ζέκα είναι εργαλείο. Εργαλείο για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια. Συμπάς για δεύτερη θέση. Εργαλείο. Πρώτα δείτε λοιπόν όσα παίχτηκαν στο overlay και μετά σχολιάστε την εμφάνιση του Ολυμπιακού με το 8 λεπτό. Εσύ ρε Τσελεπίδη, δείξε μου πόσα λεφτά έπαιξε στο under του Ολυμπιακού και μετά μιλά για το ότι το παιχνίδι δεν έπαιξαν επίτηδες.